Για όσο ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και δεν έχετε ακούσει πριν τη διακοπή, θα σας δώσω hints. Ποιος κρύβεται εκεί πίσω. Είναι ψηλός, είναι θεωρητικός, είναι τραγουδιστής, νέος έπαιζε μπάσκετ, τα κορίτσια τρελαινόντουσαν, τρελαίνονται ακόμα, αλλά δεν ξέρω για πόσο, γιατί. Θα τα ρωτήσω όλα. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Χολίδης! Καλώς τον, τι κάνεις? Καλώς μας ήρθες. Βγήκε λίγο με... Τι είπα αυτή, κάτι πρέπει να είπε. Γιατί είπα... Κάτι για μένα είπε. κάτι πέταξε μυστικό που δεν το πιάσα. Κάτι καλό είπα, Χρήστο, κάτι καλό. Καλώς μας ήρθες, πάμε να κάτσουμε. Ψηλός πολύ ο Χρήστος, ρε παιδιά. Τι να πω κι εγώ τώρα. Τι να εσύ τώρα. Έτσι, αν μπορείς και είπε λίγο, εσείς υψηλή. Έχετε συνηθίσει να είστε έτσι. Καλώς μας ήρθες, Χρήστο. Καλώς σας βρήκα. Πώς ένιωσες πίσω από τη μάσκα? Α, το ξέχασα κιόλας. Περίφημα, περίφημα. Ναι, καιρό λίγο. Εντάξει, όμως να σου πω κάτι. Καταρχάς, δεν το περιμέναμε από σένα. Ξέρουμε ότι είσαι. Κάνεις καριέρα στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Σου είναι αποθυμένο που δεν έκανες. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Ναι. Μεγάλο αποθυμένο. Δηλαδή, βλέπεις. Όταν μιλάω, ας πούμε, τώρα τελευταία είχα βρεθεί με τον Μπέντε στον Γιώργο, το κοίταγα. Πώς βλέπει, ρε παιδί μου. Ένα τραγουδιστή στο Μάικλ Τζάκσον, α πούμε. Κάπως έτσι. Δηλαδή, του αθλητέ του θαυμάζω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι αθλητή. Με από τραυματισμό σταμάτησες, γιατί σταμάτησες το μπάσκετ? Όχι, όχι. Λόγω του στρατού σταμάτησα, να σου πω την αλήθεια, γιατί εκεί λίγο μεταλλάχτηκα και ανδρώθηκα παρά το μικρό της ηλικίας μου, στα 22 μου, πάρα πολύ. Ήμουν στις ειδικές δυνάμεις εγώ, αλεξίπτωτα. Είχα και ένα τύχημα με τα αλεξίπτωτα, οπότε άλλαξε λίγο η όλη κοσμοθεωρία που λέμε, ας πούμε. Αν και σε μικρή ηλικία, και πλέον με πονούσε που έπαιζα μπάσκετ, ας πούμε. Τι ατύχημα είχε στο στρατό? Από το αεροπλάνο. Α, χτύπησες, δηλαδή έσπασες. Στο αεροπλάνο είχα βγάλει τον αγκώνα μου και είχα καεί όλος εδώ στο λαιμό. Α, ήταν σοβαρό ατύχημα. Ναι, ναι, ξύπνησα στο 301, δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι. Ναι, ναι. Ενώ ήμουν όρθιος και με πήρανε μετά σκοτώ, με βάλανε σαν ασθενοφόρο και όλα αυτά και μου μιλούσαν. Γιατί μετά όταν ξεκίνησα το τραγούδι. Ήμουνα στο μικρό το Φρατζέλικο όταν ξεκίνησα και ήρθε ένας τύπος και μου λέει: Με θυμάσαι? Λέω: Όχι. Μου λέει: Είμαι ο οδηγός του ασθενοφόρου που σε πήγε στον 301. Έλα, ρε. Και του λέω: Για πες, ρε φίλε. Μου λέει: Ήσουν, μου λέει, παγωμένος. Όντως, ρε παιδί μου, μετά 3 χρόνια έβλεπα το ίδιο όνειρο. Ναι, ναι, ότι πέφτω και αυτά και ξύπναγα όταν πριν σκάσω κάτω. Και μου έλεγε το παιδί ότι ήσουν όρθιος με ανοιχτά τα μάτια, αλλά δεν επικοινωνούσες. Δηλαδή, λέγαμε το χάσμα. Σε ένα κενό μνήμη. Ναι, ήταν, είχε κάνει τηλεφωνία. Καλά, σοκαριστικός τραυματισμός. Ναι, 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 ναι. Και τραύμα ψυχικό. Το πιο σοκαριστικό είναι ότι με είχαν δέσει τέλος πάντων και δεν μ' άφησαν τα μάτια του τα κομμάτωση οι υπόλοιποι τα παιδιά. Από το ασθενοφόρο, ας πούμε, γιατί κατάλαβες τώρα όταν πήγαμε στο 301 και λένε αλεξιδοτητής, παραδείσαν όλες τις δουλειές τους και τρέχαν όλοι να δουν το κεφάλι μου, αν κατάλαβες. Ναι. Και θυμάμαι ένα διάδρομο, παιδιά, και στο τέλος του διαδρόμου δεν ξέρω πώς η αδερφή μου, δεν ξέρω τι γίνανε από το στρατόπεδο, διπλώσαν τον πατέρα μου και βλέπω τον πατέρα μου στο διάδρομο. Ναι. Εντάξει, το περπάτησα από εδώ μέχρι την κάμερα καλή ώρα, πρέπει να το έκανα 2 μέρες, ας πούμε, δεν μπορούσα να τον αντικρίσω, ας πούμε, γιατί ήμουνα. Ναι, ας πούμε κάτι χαρούμενο λοιπόν, κάναμε ένα τραγούδι τώρα. Ένα τραγούδι στα πατώματα λέγεται, Βασίλης Γαβριλίδης, συγγνώμη που σας παίρνω το χρόνο σας. Και η Αγγελική Μακρινιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Και επειδή είναι τραγουδάρα, σπάω τα κοντέρ. Έχω πάει σε 3 εκπομπές φέτος, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να ξέρετε. Αλλά πρέπει να το επικοινωνήσω αυτό, γιατί είναι φανταστικό τραγούδι και εύχομαι κάποια στιγμή να το ακούσει ο κόσμος. Και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Πραγματικά νομίζω ότι. Αυτά είχα να πω, ό,τι άλλο θέλετε. Όχι, έχεις τη φήμη, αλλά δεν είναι μόνο φήμη. Είναι αλήθεια αυτό. Είσαι τόσο καλό παιδί, ρε, εσύ, Χρήστο. Πιστεύω ότι δεν θα είχες ποτέ αντιπαραθέσεις στον χώρο, δεν είχες ποτέ διενέξεις, διαφωνίες. Επειδή είχα. Είναι καλό. Προσπαθώ να είμαι σωστός. Σωστός είμαι 100%. Ό,τι πω είναι αυτό, ό,τι συμφωνήσουμε είναι εδώ. Τώρα το καλό και το κακό, επειδή μου το λένε συνέχεια, είσαι πολύ καλό παιδί, νομίζω ότι είναι και αδυναμία στο τέλος, δηλαδή, αυτό. Όχι, είναι... όχι, είναι πολύ ωραίο. Είναι σκληρός ο χώρος όμως και πιστεύει κανείς ότι θα έρθει αντιμέτωπος με δυσκολίες και με ανθρώπους που μπορεί να μην είναι τόσο. Δυσκολίες, παιδιά, υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Θέλει αντίσταση για να παραμείνει. Θέλει προσωπικότητα για να αντέξει, ας πούμε, αυτά. Θέλει, πώς λέμε, θέλει το μάχη και όλα αυτά. Ναι, θέλει. Χρειάζονται αυτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ανηφόρα και όλα ροδοπέταλα και το ξέρεις πολύ καλά. Είναι. Σε πολλά χρόνια. Εσύ βέβαια το περνάς και όχι μόνο μέσα από τη δουλειά σου, πέρασες διάφορα δύσκολα το τελευταίο. Ναι, ναι, δηλαδή πολλά, με την καραντίνα πέρασε. Διάβασα σε μια συνέντευξή σου ότι όχι απλά δυσκολεύτηκα, ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Καταρχάς πήρες πάρα πολλά κιλά. Ναι. Και μάλιστα, ναι, έπαθα και αυτό.
Και μάλιστα, και χωρίς να το χαρώ, δεν έλεγα θα φάω σήμερα και θα γίνει χαμός. Δεν το κατάλαβα. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι πάντα λέω, υπήρχε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, το ατύχημα με τα αλεξίπτωτα. Αυτή είναι η χειρότερη. Ήταν χειρότερο ακόμα και από αυτό που πέρασε με τα αλεξίπτωτα. Τόσο πολύ σε ενόχλησε. Ο εγκλεισμός μόνο... ήταν αυτός. Δηλαδή η απαγόρευση του να βγεις έξω, του να πας κάπου. Αυτό η ήταν δουλειά, που σε ενόχλησε. Η απώλεια της δουλειάς. Όλα αυτά. Όλα αυτά που λες. Δηλαδή, εμένα, πήγα σε μια εκπομπή, νομίζω, ή δύο, το πολύ να είχα πάει όλα αυτά τα δύο χρόνια. Και που πηγαίναμε και μπαίναμε για να μας κάνουν self-test. Και μόλις ήμασταν αρνητικοί, τότε λέγανε τι κάνετε, πώς είστε. Ήταν, λέω, τι γίνεται, ρε, εσύ. Ήρθαμε καλεσμένοι εδώ πέρα και τα. Δηλαδή, πάει και έχουμε. Δηλαδή, να μας πετάξουμε τις κλωτσιές έξω. Ήταν όλο, δηλαδή. Δεν μπορούσες να το διαχειριστείς όλο αυτό. Δεν μπορούσα, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψω. Δεν ξέρω, ακούω που λένε ότι τα βρήκαν με τον εαυτό τους και συζητήσανε. Και ακούω, μια χαρά με τον εαυτό μου τα είχα. Δεν είχα πρόβλημα εγώ με τον εαυτό μου. Απέκτησα μετά από αυτό. Παραβρήκα εμένα και δεν ήθελα. Εγώ πήγαινε κάτω. Δηλαδή, μου είπαν κάποια μία έκανε μια πρεμιέρα και λέω, πώς νιώθεις, λέω, παιδιά, λέω, είναι. Λέω, παρακαλώ, μην ξαναγίνει κάτι και ξανακλειστούμε. Και έγινε και αυτό με τον πατέρα σου, που δόξα τω Θεώ, είναι καλά τώρα όμως. Δηλαδή, είχες και αυτό. Με τη δυσκολία, με τον κορονοϊό. Έχασε τον νεφρό του, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, πολύ δύσκολο. Και τα δύο έχουμε χάσει, γιατί δεν αφήσαμε τίποτα όρθιο. Σε χτύπησε πολύ άσχημα, νομίζω, όλο αυτό. Και προσωπικά και οικογενειακά. Δηλαδή. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ σου είπα και πάλι ότι από μικρός ανδρώθηκα. Οπότε την οικογένειά μου την προσέχω από τα. Με το που απολύθηκα από το στρατό, ας πούμε, και σταμάτησα τον μπάσκετ και ξεκίνησα να δουλεύω ως μπάρμαν για να βγάζω λεφτά και να μην παίρνω λεφτά από την οικογένειά μου. Όχι ότι είχαμε οικονομικό πρόβλημα. Απλά δεν δεχόμουν εγώ, γιατί ήμουν, λέω, τώρα είμαι άντρας και πρέπει να πιάσω τη ζωή μου. Και έτσι, μετά αποφάσισα ότι λες, μήπως να τραγουδήσω, αφού μου λένε ότι έχω καλή φωνή. Έτσι έγινε το έργο. Δεν ήταν εγώ, γεννήθηκα να γίνω τραγουδιστής. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας είμαι και ευγνώμων και μέχρι εδώ που έχω φτάσει. Δηλαδή, και κάποια στιγμή τώρα μιλάω πολύ. Τι έγινε, ρε, όχι, τι εδώ. Γι' αυτό είσαι εδώ. Γιατί είσαι εκλογική τα δικηδία, γι' αυτό τώρα μου έρχεται να πω πράγματα. Γι' αυτό και εγώ δεν ήταν αυτό ο σκοπός μου να γίνω μεγαλύτερος του κόσμου και της Ελλάδας, της τραγουδιστής και όλα αυτά. Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων για αυτά που έχω κάνει, γιατί τα έχω κάνει με ψηλό το κεφάλι και με πολύ τιμιότητα. Και μπράβο. Ναι, και μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άρα δεν ήταν όνειρο ζωή, εννοεί ότι από μικρό ήθελε να. Δεν το είχα φανταστεί, δεν το είχα φανταστεί. Εγώ γεννήθηκα σε μια οικογένεια που είχαμε μουσική, γιατί ο πατέρα μου ήταν τραγουδιστή στα Ποντιακά. Και έτσι έμαθα να τραγουδάω εγώ από το. Αλλά λε, σχολείδη, δεν το είχα σκεφτεί ότι σε Πόντι. Ναι, είμαστε Πόντι και η μάνα μου είναι Καζακστάν, είναι Ρωσίδα. Μάλιστα. Οπότε πρόσφυγε ήρθαν και αυτοί στην Ελλάδα και γνωριστήκαν στην Κατερίνη. Και εμείς, υπήρχε η μουσική στο σπίτι μας, δηλαδή μου λέγανε πες ένα τραγούδι και τραγούδαγα. Δεν είχα αυτό. Και θυμάμαι τότε, αλλά εγώ ήθελα να παίξω μπάσκετ. Μαράζει. Μετά μόλις γνώρισα και τους μπασκετμπολίστες, εκεί ήταν καλύτερο. Τώρα όμως μαθαίνω κάνεις πολλές φάρσες. Είναι το χόμπι του. Κάνει φάρσες στους φίλους του και τις βιντεοσκοπεί κιόλας. Όχι, ρε, τι φάρσες. Όχι, έτσι διάβασα. Ότι τη αρέσει πάρα πολύ να κάνει φάρσες. Εντάξει, παιδί, τώρα πειραζόμαστε μεταξύ μας. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι ναι, αυτά. Εντάξει. Απλά εγώ δεν τα βγάζω αυτά παρά έξω. Δεν είναι για να βγαίνουν. Ναι, δεν το πω. Θα τα κάνει σειρά, θα τα δούμε. Είναι αγράμματος. Δηλαδή, έχω, είναι social, αγγλικά. Αυτά είναι. Είμαι αγράμματος. Δεν μου λες, τι ακούμε τελευταία. Ακούμε ότι τα κορίτσια θα κλαίνε σε λίγο οι ελεύθερες. Είναι απίστευτο αυτό. Δεν ξέρω πώς βγήκε, παιδιά. Εγώ κουμπάρος... Τι δεν αληθεύει. Ναι, κουμπάρος θα γίνω, δεν θα παντρευτώ. Α. Κουμπάρος γίνομαι στον καλύτερο μου φίλο. Χρήστο, μην μου τα χαλάς τώρα και εγώ νόμιζα ότι παντρεύεσαι. Συγγνώμη, σας χαλάς. Εδώ λένε το φθινόπωρο, ανεβαίνει στα σκαλιά της εκκλησίας. Εντάξει, θα ανεβαίνω από τα. Από τα 2007. Πόσα σκαλιά έχει αυτή η εκκλησία. Από το 7, ναι. Από το 7. Άρα δεν θα ανέβει. Θα ανέβει μόνο για κουμπαριά. Όχι, κουμπαριά, για κουμπαριά είμαι. Είναι ο καλύτερος μου φίλος και τον παντρεύω. Έρε, Χρήστο, και εμείς χαρήκαμε ότι θα βγάλουμε και είδηση. Δεν ξέρω πώς θα βγάζουν, γιατί ξέρουν μάλλον ότι θα έρθω σε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και βγήκε το Σάββατο και με παίρνουν όλοι και μου λέει τι έγινε, ρε. Λέω. Κουμπάρος. Να ξέρω κάποια σημάδια εδώ πέρα. Ναι, τέλεια. Τι. Νομίζαμε ότι είναι τα τούτος η ώρα. Όχι. Τα σημάδια είναι τα σημάδια του Survivor που δεν πήγε. Γιατί ξέρω ότι είσαι λάτρης του Survivor. Ναι, είναι φαντάσου να πήγαινα. Ναι. Φαντάσου να πήγαινα. Είσαι το γουστάρι πολύ του Survivor, έχω μάθει, αλλά πώς δεν έχει κάτσει να πας. Αλήθεια, δε, αυτό δεν έχει κάτσει να πάω. Γιατί έχει, σου γίνονται έχει... προτάσεις, απλά κάτι έχεις όλο κάθε φορά. Η πιο επίσημη πρόταση που έγινε ήταν φέτος, που δηλαδή αν με έπαιρνε 10 μέρες νωρίτερα ο κρύος, ο Γιάννης, μπορεί να είχα πει το ναι. Γιατί έκλεισα δουλειά όταν με. Και δεν μπορούσες να φύγεις, ρε παιδί μου, αφού είναι. Είναι στο χαρακτήρα μας. Είναι από τους έντιμους.
Ξέρεις τι γίνεται, δώσαμε τα χέρια, κάναμε αυτή ένα μαγαζί στηρίζει, γιατί αυτό κάνω χρόνια, δεν είμαι τυχοδιώκτης να σκορπάω. Και δεν μπορούσα να, του λέω χίλια συγγνώμη, του λέω δεν μπορώ να παρατήσω το μαγαζί. Πέρυσι δεν σου γίνει πρόταση που δεν δούλευες? Όχι. Α, ήταν αυτή η χρονιά που δεν έγινε πρόταση. Ξέρετε, γίνεται κάθε χρόνο βγάζαμε το εγώ θα πάω, αλλά εμένα δεν με έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο. Okay. Δεν ξέρω αυτό πώς γινότανε. Οπότε κάποια στιγμή είπε και ο άνθρωπος, λέει, εσύ το βγάζει. Του λέει, εσύ με τα καλά, να βγάλω τι, α πούμε. Θα πάω στο survive και να μην πάω. Αλλά θα ήθελε να πα. Ξέρετε, γίνεται. Αν μπορούσε, αν δεν είχε άλλη. Να σου πω τι γίνεται. Θα ήθελα να πάω, όχι για του λόγου που. Δηλαδή για να γίνω. Πιο γνωστός. Και να προωθήσω κάποιο τραγούδι, δεν θα πήγαινα να μείνω νηστικό. Θα πήγαινα μόνο και μόνο για το γαλόνι που λέω εγώ. Ναι, το αγωνιστικό επειδή κομμάτι, ναι, γιατί σου αρέσει. Έχω μια πουλάδα και κάτι άλλα γαλόνια, στο λέω εγώ, να έχω ένα κόμμα για όλα αυτά. Ότι θα άφηνες τη σχέση σου πίσω για τόσους μήνες, δεν θα σε απασχολεί αυτό? Δεν θα σου στερούσε κάτι από την προσωπική σου ζωή? Κοίτα, αυτό είναι ερώτηση τρίπλα για την επόμενη που έρχεται. Α, ναι, ναι, το πάω βήμα-βήμα. Μπράβο, Χρήστο, αυτό θέλω να κάνω. Απάντα αυτό λίγο γρήγορα για να πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα άφηνα κάτι πίσω ή δεν θα άφηνα, ότι έχει, αν, γιατί το πας εκεί για κάποια δουλειά, έτσι, όταν είναι για θέμα δουλειάς, δεν είναι θέμα δουλειάς και δεν το... Δεν το διαπραγματεύεται αυτό. Πάει στη δουλειά, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, πάει στη δουλειά. Δεν... Πάει πρώτα τη δουλειά. Μ' αρέσει που μιλάμε για τον Χρήστο μπροστά και κοιτάει. Λέω, συνηθίστε, δεν έχω κανένα θέμα. Πρώτα πας στη δουλειά, λοιπόν, και μετά την προσωπική τη ζωή, Γενικά, τα τελευταία χρόνια, ίσως και όλα τα χρόνια, δεν έχουν ακουστεί πολλές σχέσεις σου, ρε παιδί μου. Δεν έχουν δει τη δημοσιότητα. Προσπάθησα πολύ για αυτό. Το προσπαθείς, έτσι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί όλο αυτό κάνει πολύ κακό στη σχέση γενικά. Μου έκανε εμένα κακό. Α, στη σχέση, όχι στη δουλειά. Στη σχέση μου. Δεν το παρατήρησα. Είναι πάνω. Και κάποιοι που λένε, ρε παιδί μου, με ξέρουν μέσα από τις σχέσεις μου και όχι από τη δουλειά μου. Το βλέπουν όχι, και έτσι. Όχι. Αυτό ήταν στην αρχή. Ναι. Και αυτό με πόναγε, ρε παιδί μου, γιατί. Με πόναγε αυτό τέλος πάντων. Αλλά μου έκανε κακό στις σχέσεις μου. Δηλαδή, και να μου πεις, έμπλεκες κι εσύ με. Γιατί δεν μπορούσα να. Αλλά εκεί κινόμουν. Πού να βρεις. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Εκεί με αυτούς έκανα παρέα. Με ποιο να πάω. Τέλος πάντων. Και αποφάσισα, ρε παιδί μου, και να μην. Δηλαδή, φτάνει. Γιατί όμως θεωρείς ότι μπορεί να κάνει κακό στις σχέσεις σου? Δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τη δημοσιότητα που μπορεί να παίρνει η σχέση σας? Δεν ξέρω. Μπορεί. Ή μπορεί. Ή πολλά. Ας τα πω μετά. Δεν σε κούραζε πιο πολύ να κρύβεσαι? Α, όχι, μετά συνηθίζει, δεν είναι. Τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 100 χρόνια. Ναι, ρε, αλλά πόσο πια να το κρύψει? Δεν θα θες να πας σε ένα σινεμά, δεν θα θες να πας σε ένα θέατρο, δεν θα πας σε ένα εστιατόριο να φας. Θα σε δουν κάποια στιγμή. Όλο μέσα θα είστε. Εμένα γενικά, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει είτε κάνει επιτυχία, είτε νιώθει ευτυχισμένο, είτε όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν μου αρέσει να προκαλώ, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, είσαι ευτυχισμένος, οκ. Δεν θα είναι προκλητικό να βγεις να φας με το κορίτσι σου έξω? Όχι, μιλάω γενικά. Δεν μου αρέσει να προκαλώ. Και σε αυτό που είπες να πάω να φάω, ας πούμε, με το κορίτσι μου, θα πάω στο τελευταίο τραπέζι, ας πούμε, που βρίσκεται στο μαγαζί, σε κάποια γωνία να με δουν. Κρύβες. Ναι, γενικά. Αλλά έτσι έμαθα να είμαι, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια δηλαδή. Κρύβομαι. Έφτασες ποτέ? Πόσα χρόνια κρύβεται αυτός ο άνθρωπος? Όχι, ναι, ναι. Έχει πλάκα όμως. Έφτασες ποτέ κοντά στο γάμο και να μην συμβεί? Δεν έφτασα κοντά στο γάμο. Ήθελα όμως κάποια στιγμή. Ήθελες εσύ να παντρευτείς? Ναι, και μου φύγε. Τι έκανες? Ή φοβήθηκες? Δεν έκανα εγώ, μου φύγε. Φοβήθηκες? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Ξέρεις τι γίνεται. Είμαι πολύ σίγουρος ότι όταν θα το κάνω αυτό το βήμα θα είμαι 100% σίγουρος. Γιατί δεν είμαι ο τύπος που λέει εντάξει, μωρέ, θα χωρίσω και όλα καλά. Να μου πεις ποιος παντρεύεται για να χωρίσει. Ναι. Αλλά είναι κάποια παιδί που σου λέει, α, και κάτι δεν πάει καλά. Ναι, πειράζει. Φιλάκια, καλημέρα. Πάντως τώρα είναι γνωστό ότι είσαι γύρω στα 2 χρόνια με μια κοπέλα που δεν είναι του χώρου. Και αυτό είναι λίγο. Τι? Είναι λάθος κι αυτό. Δεν ισχύει. Ναι, δεν ξέρω ποιος τα γράφει. Τι στο καλό, να τα πετάξουμε τα πτυχία μας όλα. Όλα λάθος είναι. Πόσο καιρό είστε μαζί? Δεν έχει καμία σημασία. Τίποτα δεν θα πει σήμερα. Ναι, όχι για τέτοια. Πάντως όχι 2 χρόνια. Αυτό είναι το λάθος. Τα 2 χρόνια είναι λάθος. Είναι λάθος γενικά αυτά που γράφονται. Αλλά. Εντάξει, αφού. Τώρα νιώθεις πιο κοντά σε αυτό, προς το γάμο, το να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, θα το θέλες? Μπορεί να μην έχεις βρει την κατάλληλη, δεν ξέρω, αλλά θα το θέλες? Ναι, είμαι πολύ καλά γενικά. Ωραία. Είμαι πολύ καλά γενικά, αλλά. Σου λέω και πάλι πρέπει να είμαι πάρα πολύ σίγουρος για να το κάνω. Okay. Κάνεις τρέλες για τον έρωτα? Χρήστο, ξεφεύγεις ποτέ? Παλιά. Γιατί σε βλέπω πολύ συγκροτημένο. Παλιά. Ναι, ναι. Τώρα δεν θα παρεκτραπείς, ας πούμε. Όχι. Εγώ ξέρω μια τρέλα που έχει κάνει. Τι? Και κάνει. Έλα, άσχημα. Έχει κάνει τρέλα, τι τρέλα? Να πούμε για ένα τραγουδάκι ωραίο που έκανα. Τα άκουσα αυτά. Τι τρέλα? Τρέλα, δηλαδή ωραίο. Δηλαδή, αν το έκανε σε μένα ένας άντρας,
θα ανέβαινε πολύ, ρε παιδί μου, στα μάτια. Λέγε έχει τώρα. Κλείσει ένα σινεμά. Ε, καλά. Ολόκληρο. Τι είναι, όλη την αίθουσα. Ναι, όλη την αίθουσα. Γιατί. Πολύ ωραίο. Πολύ ρομαντικό. Πολύ ρομαντικό. Ισχύει αυτό ή και αυτό είναι λάθος. Πολύ ρομαντικό, γιατί είναι μόνος μου, ξέρεις. Δεν ήρθε ποτέ. Τι! Όχι, σταμάτα τώρα. Πολύ γέλιο. Δεν ήρθε. Όχι, κάψω και πέρα popcorn. Καλή ώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι το popcorn και έκανα το popcorn. Γι' αυτό μου άρεσε. Εντάξει, δεν ήρθε γιατί. Πάρα πολύ παλιά. Ήταν παλιά. Εγώ νόμιζα ήρθε. Όχι, όχι. Και λέει η αλήθεια, έμεινε μόνο σου μέσα και την είδε. Λε τώρα αυτή την ιδέα. Ακούω και το αφεντικό, λέω κάτσε και είναι και εσύ. Πρέπει να πάρει όλου του φίλου σου να έρθουν. Όχι, δεν το σκέφτηκα να σου πω. Εκεί την ώρα η αλήθεια. Δεν το πίστευα ότι δεν ήρθε. Ναι. Το κατάλαβε ότι έκανε αυτή την κίνηση ή δεν το πίστευε. Πίστεψε, το κατάλαβε ή δεν το κατάλαβε. Μπορεί να είπε, επειδή μου έλα στο σινεμά και να τελευταία στιγμή ακύρωσε. Εγώ νομίζω δεν το πίστεψε. Τι εννοεί, δεν το συζητήσατε μετά. Όχι, τι να συζητήσουμε. Α, δεν ξαναβρεθήκατε μετά από αυτό. Εντάξει, μετά από αυτό τώρα. Νομίζω ξανάπεσα στα δίχτυα στην παγίδα, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Είναι παλιά. Περασμένα, ξεχασμένα. Εγώ το θυμάμαι. Ωραία, πάμε τώρα στα σχέδιά σου. Ποια είναι τα σχέδιά σου. Σχέδια. Βλέπεις καταρχάς, ας πούμε, τον εαυτό σου, αν θέλεις να δοκιμάσεις τη τηλεόραση καθόλου ή όχι. Ή μόνο σε επίπεδο reality, σε ένα survivor, ας πούμε, που σου πάει λόγω. Δεν ξέρω να. Δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πω όχι, αλλά δεν είναι και. Γιατί έχει κάνει ένα πέρασμα πολύ παλιά με ρούλα. Παλιά, λέμε τώρα. Πριν χρησιμοποιήσει την πυραμίδα. Μοντέλο. Πέρασε και από το modeling λίγο. Σου άφησε ωραία έτσι, γεύση όλο αυτό. Μόνο αυτό που γνώρισα τη ρούλα και από εκείνη την εκπομπή την τελευταία, ας πούμε, της ρούλας. Είδα μια ορχήστρα που έπαιζε ο Γιώργος ο Γιαννιάς. Και πήγα και ρώτησα και εκεί, του λέω πώς τραγουδάνε, ρε φίλε, του λέω. Λέει, κάνω οντισιόν. Έλερες. Ναι, και έτσι έγινε. Έτσι ξεκίνησε το τραγούδι. Ναι, και ο Μέμος το παιδί να είναι καλά. Είναι στο Βέρτι ο Μέμος και το λέω πάντα. Δηλαδή με πήρε τηλέφωνο μετά από 2-3 μήνες που κάνανε οντισιόν στο Ρωμαίο τότε. Και με πήρε ο Παναγιώτης Βασιλιάδης, ο οποίος το λέω είναι ο νονός μου αυτός. Αυτός με τσίμπησε και μου λέει θα σε πάω στην Πάτρα. Έχω ένα μαγαζί εκεί, γιατί έχει ένα μαγαζί στην Πάτρα. Και έτσι ξεκίνησε εγώ. Εσύ δηλαδή είδες μια ορχήστρα, είδες το Γιαννιά, ναι, στη Ρούλα. Λέω, καλή ώρα, πώς έχετε εδώ. Έχει κόσμο εδώ και έχει ορχήστρα. Και λέω για να είμαι εδώ, κάποιο λόγο υπάρχει. Και πάω και πιάνω, βλέπω εδώ ποιο ήταν πιο γλυκιά φυσιογνωμία και ήταν ο Μέμος το παιδί αυτό. Και του λέω, ρε φίλε, του λέω, τι γίνεται εδώ, μου λέει τραγουδάς. Του λέω, Ελλάδα τραγουδάει, του λέω. Μου λέει, γίνονται οντισιόν, μου λέει. Δεν την ήξερα τη λέξη εγώ, γιατί λέω, καλό casting. Μου λέει, ναι, ναι, παρόμοιο, μου λέει, γιατί εγώ πήγαινα σε casting. Ναι, σαν μοντέλο τότε. Ναι. Καλά, δεν ήταν και καριέρα, αλλά κατάλαβες. Εντάξει, πήγαινα, ένα πέρασμα, δοκίμα. Ψαχνόμουν, ρε παιδί, να κάνω κάτι, ναι. Και μου λέει, ναι, και πήγα στα οντισιόν και μου λέει, Βασιλιάς, ποιος είσαι εσύ, λέει, πού τραγουδάς. Λέω, στο μπάνιο. Και καμιά φορά στο μπαλκόνι του, λέω, που είχε αντίλαλο, το στενό. Ή άμα μαζευτεί λίγο το κοινό στο μπαλκόνι, εγώ θα δώσω. Ναι. Πολύ ωραία πράγμα. Ωραία ιστορία αυτή. Και με το τραγούδι τώρα θα ταξιδέψεις το καλοκαίρι, θα κάνεις εμφανίσεις, τι θα κάνεις. Ναι, συζητάμε πολλά πράγματα για τέλος Ιουλίου και Αύγουστο. Δόξα τω Θεώ. Το Μάιο ήταν μια ωραία εμπειρία αυτή που την έχω ξαναπεί. Αλλά δεν το πίστευα ποτέ ότι θα καταφέρω κάτι τέτοιο. Κατέβηκα στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ. Και κάναμε μια βραδιά εκεί, η οποία ήταν μόνο. Δεν υπήρχε Έλληνας. Ναι. Υπήρχε Έλληνας, νομίζω. Ναι. Mm-hmm. Και τραγουδάγανε σαν. Τα ξέραν όλα. Στην Ποσειδόνα. Δεν το πίστευα ότι μπορώ να πάω σε ένα ξένο κράτος και να μ' αγαπάνε τόσο πολύ, να το πω έτσι. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι ότι περάσαμε μέσα από τον κόσμο από το πλάι για να ανέβουμε στο stage. Και στο κατέβασμα έκανα μισή ώρα να φτάσω πάλι πίσω γιατί ήταν φωτογραφία, We Love You και όλα αυτά. Ακούνε, έχουνε, μοιάζουν τα ακούσματα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Πήγα μια Στουτγκάρτη που έκανα στη Γερμανία που έχω καινούριους φίλους εκεί πέρα. Εντάξει, η Γερμανία έχει ομογένεια όμως, δηλαδή ναι, το περιμένεις, το Ισραήλ δεν το περιμένεις. Εκεί πέρα, παιδιά, βέβαια. Σαν να έπεσε το κτίριο εκεί στα Ποντιακά, τρελάθηκα. Τόσο πω, ναι, τραγουδάω όλα τα Ποντιακά. και ήτανε, και μου θύμισε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που ζούσα πριν. Καταλάβες τη ζωή μου πριν και λέω, τι ωραία που ήμασταν, ας πούμε, που δεν είχαμε μέρα. Έλα, ξανά, τώρα είμαστε. Ναι. Τώρα είμαστε εδώ. Στην επιστρέψαμε. Ναι, τώρα, λοιπόν, αυτό προσπαθώ να κάνω. Έρχομαι, ήρθα και εδώ σε εσάς και σας ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε. Και γενικά, μπήκαμε πάλι στο παιχνίδι. Άρα, καλοκαίρι, λοιπόν, περιοδεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ναι. Και φαντάζομαι από το χειμώνα κάτι θα σκαρώσεις εκεί σε κάποιο σχήμα. Να σου ευχηθούμε εμείς τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και το νέο σου τραγουδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκίσεις, να σε ακούμε καλά. Έτσι το καλοκαίρι, δυνατά. Να μας φτιάξεις τη διάθεση. Ευχαριστώ, και
ό,τι καλύτερο και ό,τι θέλει εσύ να σου έρθει στο δρόμο σου. Ό,τι και αν είναι αυτό. Και από κουμπάρο και γαμπρό κάποια στιγμή, άμα θέλει. Λύσα, ξέρω. Αφού θα φτάσει στην εκκλησία. Μήπω να κάνει και εσύ τίποτα εκεί. Μια που ήρθαμε. Μια που ήρθαμε, λοιπόν.